Πραγματικά έχουμε ξεχάσει πολλές ειδικότητες. Εμπλέκονται πάρα πολλές ειδικότητες με τα διάμεσα νοσήματα, ειδικά όπως θα δούμε, μια και είναι νοσήματα που πολλές φορές είναι δευτεροπαθώς άλλων πρωτογενών, εκδήλωση μάλλον άλλων πρωτοπαθών. Ακριβώς, ναι. Εγώ θα προσπαθήσω αυτό το δύσκολο θέμα να το συμπτύξω λιγάκι στην αρχή και να καλύψω λίγο και την κυρία Θανασιάδη, που πολύ ευχαρίστως θα έχω ερωτήσεις μετά και θα είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε να γνωριστούμε λίγο με τις διάμεσες πνευμονοπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαμε να τις λέμε και διάκτητες παρενχηματικές πνευμονοπάθειες, όπου αποτελούν μια ετερογενή ομάδα παθήσεων με κοινά κλινικά και παθοφυσιολογικά, καθώς και ακτινολογικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κάποια κοινά πράγματα, όμως με μια τεράστια ετερογένεια ως προς την πρόγνωση αυτών των νοσημάτων. Ακόμα και μέσα στην ίδια κατηγορία των νοσημάτων υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην πρόγνωσή τους. Προσβάλλουν εκτός από το διάμεσο ιστό τους μικρούς αεραγωγούς, τις κυψελίδες και τον υπεζοκότα. Η συχνότητα στην Ευρώπη είναι 23,4 περιστατικά ανά 100.000 άτομα. Και εδώ πέρα βλέπουμε την ταξινόμησή τους, όπου έχουμε τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των δευτεροπαθών διάμεσων πνευμονοπαθειών, όπου έχουν σχέση με παθήσεις του συνδετικού ιστού, επαγγελματικά νοσήματα και φάρμακα. Έχουμε τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, θα πούμε για αυτές. Η κοκκιωματώδη ενσαρκοείδωση, η πνευμονίτιδα από ευαισθησία, καθώς επίσης και από λοιμώξη, ιδίως σε ανοσοκατασταλμένους, και άλλες οικογενείς και καθώς και συγγενείς παθήσεις οι οποίες έχουν ένα τέτοιο πρότυπο. Οι ιδιοπαθείς διάμεσες ταξινομούνται σε άλλες τέσσερις κατηγορίες, τις κύριες, αταξινόμητες λέμε αυτές στις οποίες δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, είτε γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες, είτε γιατί έχει ξεκινήσει η θεραπεία όταν αρχίζουμε να τις διερευνούμε, είτε γιατί παίρνουν και κάποια άλλα φάρμακα, οπότε πάλι δεν μπορούμαστε να έχουμε ένα σαφές, μια σαφή αντίληψη για το τι πρόκειται, και δεν μπορούμε να έχουμε και στο συγκεκριμένο ασθενή πιθανώς και μια βιοψία. Οπότε εκεί βάζουμε τις αταξινόμητες και έχουμε και τις σπάνιες που τις βλέπουμε πολύ λιγότερο. Στις κύριες έχουμε τις χρόνιες συνοτικές με γνωστότερη όλων την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και τη συχνότερη όλων κλινικά. Την μη ειδική διάμεση πνευμονία. Σχετιζόμενες με το κάπνισμα έχουμε την αποφολιδωτική καθώς και την βρονχιολίτιδα διάμεση πνευμονοπάθεια. Διάμεση πνευμονία, οξίες και υποξίες έχουμε την κρεπτιογενή οργανούμενη πνευμονία, δεν τη λέμε πια μπουπ, και την οξία ιδιοπαθή πνευμονία. Βλέποντας αυτό, ας δούμε πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τους αρρώστους και από πού να υποπτευθούμε αυτά τα νοσήματα. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ κοινά. Έχουμε τη δύσπνοια, το ξηρό βήχα, την απώλεια βάρους, αδυναμία, κόπωση και πυρετός. Κοινό με πάρα πολλές άλλες παθήσεις. Άρα χρειαζόμαστε μια υψηλή υποψία για το νόσημα από το ιστορικό του ασθενούς. Επομένως, το καλό ιστορικό παίζει το σημαντικότερο ρόλο και από το ιστορικό θα πάρουμε διάφορα στοιχεία που θα μας καθοδηγήσουν στην διάμεση πνευμονοπάθεια, που μπορεί να είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, η αιμόπτυση στον ασθενή, η δυσφαγία με νόση του συνδετικού ιστού, καθώς και η πόνηση της αρθρώσης, η πρωινή δυσκαμψία, ξηρά μάτια, η στόμα, δερματικές αλλοιώσεις, το φαινόμενο ρωινό και η φωτοευαισθησία, εξανθήματα, το οικογενειακό ιστορικό, το ατομικό ιστορικό του ασθενούς που σχετίζεται και με τα προσωπικά στοιχεία, αλλά επίσης και με έκθεση που μπορεί να έχει σε φάρμακα, είτε επαγγελματική είτε περιβαλλοντολογική. Βλέπουμε εδώ μια μεγάλη κατηγορία από χημειοθεραπευτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά και οι οποίοι σχετίζονται με τις διάμεσες πνευμονοπάθειες. Επίσης, άλλα φάρμακα, είτε καρδιολογικά όπως η αμυοδαρώνη, ο αντι-TNF παράγοντες, αντιβιώσεις, καθώς επίσης και στους χρήστες η κοκαίνη και η ηρωίνη, είναι ουσίες οι οποίες δημιουργούν και σχετίζονται με τις διάμεσες πνευμονοπάθειες. Μην ξεχνάμε τα επαγγελματικά νοσήματα, την πνευμονίτιδα εξυπερευαισθησίας και την πνευμονοκονίωση. Όλα αυτά στο ιστορικό θα πρέπει προσεκτικά, εφόσον υποψιαζόμαστε με μια τέτοια πάθηση, να μπορούμε να τα εκμεύσουμε από τον άρρωστο για να μπορέσουμε να μας βοηθήσουν, γιατί πολλές φορές καταλήγουμε εξ αποκλεισμού στη διάγνωση. Η κλινική εξέταση. Στην ακρόαση έχουμε τρίζοντες εκπνευστικούς, μέσω υπνευστικό κρυγμό κατά τη διάνοιξη των μικρών βρονχιολίων και ήχους βέλχρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη ελληνική ονομασία γι' αυτό.
πληκτροδαχτυλία, που είναι, σχετίζεται πολύ με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, πλευρητική συλλογή, πνευμοθώρακα στη λεμφαγγειολιομοιωμάτωση, οζόδες ερήθημα, κυλιβρατιδόδες εξάνθημα, αρθρίτιδες, επιφυκίτια και αραγωιδίτιδα, καθώς επίσης διώκωση σιελογών αδένων, παροτίδας, υπατοσπινομεγαλία, μυϊκή αδυναμία και νευρολογικές διαταραχές. Όλα αυτά τα μας δίνουν στοιχεία για να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε προς μία διάγνωση. Τώρα, αφού έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία, θα έχουμε και έναν απεικονιστικό έλεγχο στον άρρωστο. Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι ενδεικτική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στο 10% των περιπτώσεων της πνευμονίας εξυπερευαισθησίας, το 10% είναι τελείως φυσιολογική η ακτινογραφία που βλέπουμε και δεν μας δίνει στοιχεία. Άρα, είτε είναι ενδεικτική είτε όχι, είτε υποψιαζόμαστε το νόσημα, εκεί που πρέπει να καταλήξουμε είναι στην αξονική υψηλής ευκρίνειας, για την οποία και ταυτόχρονα με τους άλλους απεικονιστικούς ελέγχους θα ακούσουμε από επόμενη ομιλήτρια περισσότερα. Εγώ απλώς θα κάνω 5 παρατηρήσεις. Ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείς να μας δώσει τη διάγνωση. Είναι ορισμένα πρότυπα που θα ακούσουμε που μας δίνουν τη διάγνωση. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι όταν θα τη ζητήσουμε, πολλές φορές θα πρέπει να τη ζητήσουμε σε εισπνοή και εκπνοή, όταν υποψιαζόμαστε μια βροχιολίτιδα, δηλαδή κατακράτηση αέρα. Σε ύπτια και πρινή θέση, γι' αυτό, για να φύγει η εξαρτώμενη από τη βαρύτητα τελεκτασία που μπορεί να υπάρχει και να μας κάνει κάποιες διάμεσες σκιάσεις κατά την απεικόνηση. Και βέβαια, πάντα πρέπει να έχουμε σύγκριση με προηγούμενες αξονικές και να ξέρουμε ότι δεν εκτιμά τη βαρύτητα της νόσου. Άλλα διαγνωστικά στοιχεία μπορούμε να πάρουμε από το αίμα και τα ούρα. Η γενική αίματος, οι υπατικοί δείκτες, κρεατινίνη και ουρία, όλα αυτά μας δίνουν στοιχεία με διάφορες παθήσεις που σχετίζονται συνήθως με νοσήματα του συνετικού ιστού. Τα αντισώματα προς διάφορες παθήσεις, όπως που βλέπουμε εδώ πέρα, σε άνκα και πεάνκα, όταν έχουμε υποψιαζόμαστε αγκιήτιδες, αντισώματα έναντι της μεμβράνης του σπειράματος σε σύνδρομο Γκουστ-Πάστσουρ, διάφορες ανοσοσφαιρίνες όταν έχουμε αλλεργικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να υποψιαστούμε, και το ΣΑΣΕ στη σαρκοείδωση. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία και δεν είναι διαγνωστικά. Αυτό θα το τονίζω συνέχεια. Λοιπόν, κάτι ακόμα που μπορεί να μας βοηθήσει είναι οι λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα, η σπειρομέτρηση και η στατική όγκη. Εδώ πέρα βλέπουμε το αποφρακτικό πρότυπο στη σπειρομέτρηση σε σχέση με το περιοριστικό, που έχουν μια τελείως διαφορετική καμπύλη, και πολλές φορές το μεικτό πρότυπο που μπορεί να συναντήσουμε σε διάμεσες πνευμονοπάθειες όταν συνυπάρχουν παθήσεις, όπως θα δούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε στους λειτουργικούς όγκους τη διαφορά που υπάρχει στην έφαρση μεταξύ αποφρακτικού και περιοριστικού προτύπου, που είναι πολύ πιο μικρή στο περιοριστικό, όπως επίσης και η total capacity του ασθενούς. Βλέπουμε την αύξηση του RV που υπάρχει στο αποφρακτικό πρότυπο σε σχέση με το περιοριστικό, και ο τόπι λύκο, ο δείκτης τυφενό που λέμε, ο οποίος πέφτει στην αποφρακτική ενώ παραμένει συνήθως σταθερός στο περιοριστικό πρότυπο. Οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να μας δείξουν την βαρύτητα της προσβολής και χρησιμοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μας περιορίζει και τη διαφοροδιάγνωση, δηλαδή μπορεί να μας κατευθύνει σε κάποιες παθήσεις. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μία ακτινογραφία με διάμεσο πρότυπο, αλλά παίρνουμε τις λειτουργικές δοκιμασίες αποφρακτικό πρότυπο, με μείωση του δείκτη φαινό που δεν είναι κάτι που το περιμένουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μία από αυτές εδώ τις διαγνώσεις, όπως η σαρκοείδωση, η λεμφαγγειολιομοιωμάτωση, η πνευμονία από υπερευαισθησία, η ιστιοκύτωση, η οζόδης κλήρηση και πνευμονική λεμφαγγειολιομοιωμάτωση σαν συνύπαρξη, η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια και η ιδιοπαθής διάμεση πνευμονοπάθεια που μπορεί να συμβαίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, και η περιοριστική βροχιολίτιδα θα μπορούσαν να περιοριστεί η διάγνωσή μας μέσα σε αυτά τα νοσήματα. Η διάχυση είναι συνήθως ελαττωμένη λόγω εξάλληψης των κυψελιδικών τριχοειδικών μονάδων, και επίσης υπάρχει αναντιστοιχία ερισμού αιμάτωσης των κυψελίδων. Βέβαια, σε ορισμένες ιδιοπαθείς, ιδιαίτερα στη σαρκοείδωση, μπορεί να υπάρχει σημαντική μείωση του όγκου του πνεύμονα ή και σοβαρή υποξεμία, αλλά φυσιολογική ή μόνο ελαφριά μειωμένη διαχυτική ικανότητα. Να ξέρουμε ότι στην κυψελιδική αιμορραγία η διάχυση πάντα είναι αυξημένη.
Και δεν την χρησιμοποιούμε τόσο για διαγνωστικούς λόγους, αλλά μπορούμε να την έχουμε σαν σύγκριση για την κακή πρόγνωση, αν η διαχειρική ικανότητα είναι κάτω από 35%, και επίσης σαν σύγκριση της αλλαγής στη βαρύτητα της νόσου, όπου θέλουμε μια μεταβολή πάνω από 15%, και αυτό λόγω της ετερογένειας, λόγω της δυσκολίας να υπάρχουν ακριβώς αναπαραγώγημα αποτελέσματα στις διαχύσεις του ασθενούς. Κάποια πρόσθετα στοιχεία που βοηθάνε στη βαρύτητα, που στη θεραπεία, που είναι το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας, παίζει ρόλο η βαρύτητα του ασθενούς και η πρόγνωση που έχει ο ασθενής, είναι το 6-minute walking και η οξυμετρία, όπου στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχει βρεθεί ότι όταν το saturation είναι κάτω από 88% στο 6-minute walking, η επιβίωση είναι 3,2 έτη, ενώ όταν είναι πάνω από 89% διπλασιάζεται ο χρόνος επιβίωσης. Και επίσης η πίεση της πνευμονικής, η οποία η αυξημένη μπορεί να είναι και στοιχείο για να μας καθοδηγήσει για να διερευνήσουμε μια διάμεση πνευμονοπάθεια, και να σχετίζεται και με τη βαρύτητα. Τώρα, με όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, ο γιατρός προβληματίζεται. Έχει την κλινική εξέταση, το ιστορικό, την αξονική, έχει τα εργαστηριακά ευρήματα αίματος ούρων και τον λειτουργικό έλεγχο. Μπορεί με αυτά να έχουμε μία διάγνωση. Σε ορισμένα πρότυπα να έχουμε μία ξεκάθαρη διάγνωση και να μην χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχουν όμως και πολλές φορές περιπτώσεις όπου δεν έχουμε διάγνωση και άρα χρειάζεται να προχωρήσουμε για να πάρουμε περισσότερα στοιχεία. Βροχοσκόπηση. Με τη βροχοσκόπηση έχουμε το βρόγχο-κυψελιδικό έκπλημα, το οποίο μπορεί να μας δώσει απαντήσεις: καλλιέργεια για λοιμώξεις, απόλυτος αριθμός κυττάρων και υποπληθυσμοί, αν υπάρχουν συθυροφάγα, και να στείλουμε και κυταρολογική εξέταση, άρα να έχουμε μία απάντηση για το αν υπάρχει κυψελιδική αιμορραγία, αν έχουμε γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, αν έχουμε ισονοφιλική πνευμονία, σαρκοείδωση, στιοκύτωση, κακοήθεια και λοίμωξη, όχι de facto πάντα, ενδεικτικά. Αν θέλουμε να έχουμε μία πλήρη απόδειξη, μετά πρέπει να πάρουμε σε βιοψίες. Ενδοβροχικές βιοψίες, όπως παραδείγματος χάρη κάνουμε στη σαρκοείδωση, που προσβάλλει και υπάρχουν περιοχές ενδοβροχικές όπου είναι, βλέπουμε ορατά τα σημεία της προσβολής, με TBNA συμβατική ή με έμπους στην BNA για να πάρουμε βιοψίες από λεμφαδένα και να μπορέσουμε να έχουμε μία απάντηση, παραδείγματος χάρη σε μία σαρκοείδωση ή αν υπάρχει ένας καρκίνος ή αν υπάρχει μία φυματίωση, και να μας ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Και τώρα τελευταία έχουμε τις διαβροχικές βιοψίες, όχι τώρα τελευταία, τις διαβροχικές έχουμε χρόνια, χρόνια με λαβίδα. Η ιστολογική διάγνωση είναι 30 με 40%. Πνευμοθώρακας 2 με 10% και συνήθως περνάει από μόνος του, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί μπιλάου. Μικρή αιμορραγία κάτω από 2%, κανένας θάνατος και δεν χρειάζεται βιοψία σε ασθενή με προφανή ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Το τονίζουμε αυτό. Τώρα, η κρυοβιοψία, το κρυομπάιοψη, είναι κάτι που τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται. Γίνεται σε ασθενείς με ολική νάρκωση, μέσω άκαμπτου του βροχοσκοπίου ή σπιράλ τραχιοσωλήνα, παίρνουμε πολύ μεγαλύτερα ιστοτεμαχίδια. Έχουμε στις μελέτες που έχουν γίνει, υπάρχει μια σαφής διάγνωση από αυτά τα τεμαχίδια, 77%, και το coefficiency μεταξύ των παθολογοανατόμων είναι στο 0,83, πάρα πολύ υψηλό. Πνευμοθώρακας στις μελέτες 12-23% μέχρι 2 μέρες νοσηλείας, πολλοί από αυτούς περνάνε χωρίς να γίνει κάτι άλλο εκτός από οξυγονοθεραπεία. Καμία μεγάλη αιμορραγία και κανένας θάνατος. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια στοιχεία της τεχνικής. Ακριβώς εδώ πέρα μπαίνει το cryoprobe, το οποίο πηγαίνει 1 με 2 εκατοστά κάθετα προς τον υπεζοκότα για να μπορέσει να πάρει η θέση αυτή. Μας δίνει και καλά στοιχεία από τον πνεύμονα, αλλά και ταυτόχρονα μειώνει την πιθανότητα του πνευμοθώρακα. Εδώ πέρα βλέπουμε το cryoprobe που έχει μπει, και αυτό εδώ είναι ένας καφετήρας Fogarty, όπου ο βοηθός, μόλις τραβήξουμε το cryoprobe με τη βιοψία, φουσκώνει το Fogarty για να σταματήσει, να κλαπάρει εκεί πέρα και την όποια αιμορραγία και να σταματήσει. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να ρίξουμε φυσιολογικό ορό για να σταματήσει. Δεν έχουμε μεγάλες αιμορραγίες. Εδώ όλη η διαδικασία γίνεται κάτω από C-arm, υποακτινοσκόπηση, οπότε βλέπουμε ακριβώς και από εδώ και υπολογίζουμε την απόσταση που έχουμε από τον υπεζοκότα. Και εδώ πέρα βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το τεμαχίδιο, και δεν είναι το μεγαλύτερο, είναι ο μέσος όρος των τεμαχιδίων που μπορούμε να πάρουμε, γύρω στα 5 χιλιοστά, σε σχέση με αυτά που παίρναμε από τις βιοψίες με λαβίδα, και τα οποία ήταν και κακοποιημένα, ενώ εδώ πέρα δεν είναι κακοποιημένα με το cryoprobe. Και υπάρχουν και βιοψίες που είναι
πάνω από 5 χιλιοστά, έχουν φτάσει μέχρι 8-9 χιλιοστά η βιοψία. Τώρα, αν δεν τα καταφέρουμε με όλους αυτούς τους τρόπους, θα κάνουμε μια χειρουργική βιοψία, είτε με βάτς είτε με θωρακοτομή. Είναι πολύ καλό το ιστολογικό υλικό, το καλύτερο. Προσεκτική επιλογή όμως των ασθενών, γιατί ασθενείς με συνοσηρότητες έχουν αυξημένο κίνδυνο θνητότητας. Η θνητότητα κυμαίνεται στην ΒΑΤΣ στο 2,1, ενώ στη θωρακοτομή στο 4,3% 30 μέρες μετά το χειρουργείο. Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος και περισσότερες ημέρες νοσηλείας. Εδώ και τελειώνω. Είναι ο αλγόριθμος προσέγγισης. Αν έχουμε μία, υποψιαζόμαστε μία διάμεση πνευμονοπάθεια, παίρνουμε το ιστορικό μας, την φυσική εξέταση, τα εργαστηριακά τεστ και την απεικόνηση, και εδώ πέρα μπορεί να έχουμε μία βέβαιη απάντηση για το τι διάγνωση έχουμε. Αν δεν έχουμε, τότε θα σκεφτούμε την βροχοσκόπηση με όλα αυτά που είπαμε, με τον μπαλ και με τις βιοψίες, αν μπορούν να μας δώσουν μια σίγουρη απάντηση για το τι είδους διάμεση πνευμονοπάθεια έχουμε. Αν όχι, καταλήγουμε στην χειρουργική διάγνωση του ασθενούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλή, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Τώρα είμαι βέβαιος ότι η κυρία Θανασιάδη θα μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε έχετε 1,5 λεπτό. Νομίζω η κυρία Σιγάλα θα το πει, η οποία όχι, έχει δύο-τρεις φορές το χειρουργείο, οπότε νομίζω ότι η κυρία Σιγάλα και νομίζω ότι είναι για τον Μπέλο. Για να μην μαλώσετε μεταξύ σας, ας το πει η κυρία Σιγάλα. Σηκωθείτε όμως, κυρία Σιγάλα, λίγο. Εμείς στον Ευαγγελισμό, σε συνεργασία με την κυρία Θανασιάδη, η οποία το κάνει κιόλας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, κάνουμε βιοψίες πνεύμονα σε αυτούς τους ασθενείς που υποπτευόμαστε κάποια μορφής διάμεσης πνευμονοπάθειας, με μία τρύπα, δηλαδή VATS με Uniportal, και ταυτόχρονα με ξύπνιο ασθενή, με ένα απλό sedation. Νομίζω ότι ελπίζω να μαζέψουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό ασθενών, ώστε να πείσουμε το ότι είναι μάλλον καλύτερη επιλογή από τα cryobiopsies. Ναι, γίνεται. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο επίπεδο διαγνωστικά. Νομίζω ότι είναι θέμα του ασθενούς. Δηλαδή, κατά πόσο και ο ασθενής θα μπορεί να συνεργαστεί. Όταν έχουμε ένα cautious sedation, πρέπει να έχουμε και ένα ασθενή που να είναι πλήρως συνεργάσιμος. Αυτό είναι το μόνο λίγο πιο δύσκολο στην υπόθεση. Πάντα. Κύριε Μπαλή, εδώ έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κραϊομπάιοψη. Κραϊομπάιοψη κάνουμε, όχι όμως περιφερικά, αυτό. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα που υπάρχει είναι το CRM. Ο συντονισμός δηλαδή, με το ακτινολογικό. Με το CRM. Δηλαδή πρέπει να είμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Okay, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να το δούμε και ήδη αυτό σκέφτομαι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Δούμε. Γιατί θαυμάσιο τώρα. Δηλαδή πάει η κυρία Θανασιάδη και παίρνει βιοψία απ' έξω. Πάτε εσείς, παίρνετε βιοψία από μέσα. Πού θα μας πάει. Και κάπου συναντιόμαστε. Η διάγνωση πού θα μας πάει. Έχετε κανένα σχόλιο, ερώτηση από τους υπολείπους συναδέλφους και οι υπόλοιπες? Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Θανασιάδη, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα να μπορείς να κάνεις βιοψία σε έναν άρρωστο χειρουργική χωρίς να τον κάνεις γενική αναισθησία, και σε εμάς έχει σταθεί πολύ βοηθητικό.